Φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Καμπάνη, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχαμε επαναλάβει, είχε προηγηθεί για να είμαι ακριβής, μια παρόμοια συζήτηση πριν από περίπου 4 μήνες εδώ στην Κρήτη σήμερα. Είχαμε πει τότε ότι θα την επαναλάβουμε αν έχουμε στοιχεία και νεότερα δεδομένα. Νεότερα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της θερμοκρασίας και σε μια παγκόσμια κλίμακα και σε τοπικό επίπεδο. Είναι αυτά τα περίφημα θερμά καλοκαίρια ελαιοκλιματικής αλλαγής, θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Πού θα εστιάσουμε τώρα με τον κύριο Καμπάνη? Θα εστιάσουμε στο κατά πόσο επηρεάζεται ή αναμένεται να επηρεαστεί τα επόμενα χρόνια η καθημερινότητα πολιτών και επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα παραλιακά και παράκτεια μέτωπα από τη μία. Σίγουρα επηρεάζονται όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα ή αναμένεται να επηρεαστούν και το χειμώνα. Θα δούμε για ποιους λόγους, ποιες είναι αυτές οι περιοχές, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε αυτές τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αν υπάρχουν τρόποι, τι προτείνει η επιστημονική κοινότητα και βέβαια θα εστιάσουμε και σε μία βασική παράμετρο. Μία βασική παράμετρο που έχει να κάνει με τους ρυθμούς όξυσης του φαινομένου και ποιο το μέτρο σύγκρισης σε σχέση με πριν από 40 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Καμπάνη, θέλω λίγο να εστιάσουμε και να ξεκινήσουμε με τα νεότερα δεδομένα. Τα τελευταία 40 χρόνια, πόσο έχει αυξηθεί η θερμοκρασία και αν σας προβληματίζουν αυτά τα νεότερα δεδομένα? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει πάντα μια συζήτηση, μια κουβέντα επιστημονική γύρω από το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει εποχιακά τις μετεωρολογικές συνθήκες, το κλίμα. Βεβαίως ακούγεται ότι τα καλοκαίρια θα είναι πάντα, όλο και καθώς προχωράμε στα χρόνια, και πιο ζεστά. Εδώ λοιπόν μπαίνει κανείς στον πειρασμό να πιάσει να δει από τα δεδομένα του Κοπέρνικου, από τις θαλάσσιες υπηρεσίες του Κοπέρνικου, γιατί εμείς στη θάλασσα είναι το αντικείμενο μας, στην παράκτεια ζώνη συνεπώς, όπου εκεί είναι μια ιδιαιτέρως ευαίσθητη περιοχή πάντα, διότι η αλληλεπίδραση ξηράς θάλασσας και αέρα, όλα μαζί πέφτουν εκεί πάνω. Οπότε πήραμε λοιπόν τα δεδομένα του Κοπέρνικου που βλέπουμε τώρα και στην οθόνη μας και βλέπουμε ότι η μέση ημερήσια θερμοκρασία τα τελευταία 30 χρόνια έχει δείξει μια ελαφρά αυξητική τάση. Της τάξεως? Πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή. Είναι της τάξεως, εδώ τώρα πόσο να πω, είναι 1 ή 2 βαθμούς ας πούμε πάνω κάτω. Αυτό δεν δίνει κάτι το ανησυχητικό σαν μήνυμα. Σε ποια περίοδο αύξησε, αναφερόμαστε σε ποια μιλάμε περίοδο? Από το 1000, πήραμε δεδομένα από το 1985. Ενώ εποχικά, σε ποια περίοδο? Για όλο το χρόνο. Μια αύξηση. Για όλο το χρόνο. Έτσι, η ημερήσια θερμοκρασία. Ναι. Η θερμοκρασία έχει μια τάση αύξησης σε όλες τις εποχές. Έχουμε μια αυξητική τάση. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό μας δίνει μια αυξητική τάση, όχι όμως αυτό που θα μας δημιουργούσε τον προβληματισμό, δεν θέλω να πω ανησυχία ακόμα, τον προβληματισμό τουλάχιστον. Όταν όμως πάει κανείς και το δει λίγο πιο έξυπνα, σχεδιάζοντας ας πούμε, αν μπορούμε να δούμε την επόμενη εικόνα. Να δούμε την επόμενη εικόνα. Βλέποντας λοιπόν το πώς οι θερμές ή ψυχρές ημέρες αυξάνεται ο αριθμός τους ετησίως, βλέπουμε λοιπόν, όταν λέμε θερμή μέρα, εννοούμε όταν είναι ο ορισμός της στην διεθνή βιβλιογραφία, όταν η θερμοκρασία φτάνει πάνω από τους 24 βαθμούς, και ψυχρές μέρες όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από τους 16 βαθμούς. Μιλάμε για τη θάλασσα, οπότε για περιοχές παράκτειας που η θάλασσα είναι και μετράνε θερμοκρασία στην θάλασσα, σε σταθμό μέσα στην θάλασσα, σημαίνει ότι η διαφοροποίηση θερμοκρασίας αυτής από το 24, που είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, και το 16 θεωρούνται οι χαμηλές, οι ψυχρές μέρες, δεν διακυμαίνεται παραπάνω από μισό βαθμό καθ' όλο το 24ωρο. Ναι. Στη χειρότερη περίπτωση σε 1 βαθμό, ας πούμε. Οπότε βλέπουμε ότι οι θερμές μέρες αυξάνονται με ένα λογικό ρυθμό, θα έλεγε κανείς. Και μειώνονται ψυχρές. Εκείνο όμως που μειώνεται χαρακτηριστικά είναι οι ψυχρές, όπως βλέπουμε στην εικόνα μας. Τα τελευταία 30 χρόνια λοιπόν βλέπουμε μια χαρακτηριστική μείωση των ψυχρών ημερών. Αυτό λοιπόν σημαίνει θέρμαση παραπάνω. Μάλιστα. Αύξηση λοιπόν θερμών και κατ' επέκταση, είναι απαραίτητη κατ' επέκταση η μείωση, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει αύξηση θερμών ημερών ή είναι φυσικό επακόλουθο η ταυτόχρονη μείωση των ψυχρών? Όχι, δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι ζεσθενόμαστε περισσότερο. Ναι. Ότι τις ώρες που νιώθουμε ζέστη, τις μέρες που νιώθουμε ζέστη είναι περισσότερες
κατά τη διάρκεια κάθε έτους. Για να βλέπουμε ότι μειώνονται οι ψυχρές ημέρες. Ναι, αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε 365 μέρες, ναι, έτσι, από αυτές όλο και καθώς περνούν τα χρόνια. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο η μείωση των ψυχρών ημερών. Όχι, είναι... αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι που συμβαίνει. Είναι δεδομένο αυτό. Μας το δείχνουν τα δεδομένα που έχουμε. Μειώνονται στις 365 μέρες, εκεί που είχαμε ας πούμε 180 ζεστές και τις υπόλοιπες ψυχρές, γίνονται 200 και οι υπόλοιπες ψυχρές. Μάλιστα. 200 κάτι. Αυτό σημαίνει. Για να καταλάβει και ο κόσμος και ο τηλεθεατής, νιώθουμε περισσότερη ζέστη. Ζεσθενόμαστε περισσότερο. Περισσότερη διάρκεια τη ζέστη. Θα πει ο τηλεθεατής, ο οποίος δεν γνωρίζει και πολλά. Ποια είναι αυτά τα φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν και οξύνουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα, αυτή την αντίθεση, την ακραία αντίθεση. Κοιτάξτε, είναι η μετεωρολογία, την οποία καθοδηγείται βεβαίως από την κλιματική αλλαγή που προέρχεται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και όλη αυτή την εξέλιξη της, που είναι συνέπεια ανθρωπογενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Να φέρουμε κάποια παραδείγματα. Τα έχουμε ξαναπεί, να τα υπενθυμίσουμε. Δηλαδή, τι κάνουμε λάθος, τι πάει λάθος. Κοιτάξτε, πάνε διάφορα πράγματα λάθος. Όταν το περιβάλλον έχει μια ισορροπία και πάμε και κάνουμε μια διατάραξη σε αυτήν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ισοζύγιο στην ατμόσφαιρα έχει τη φυσική του, ας πούμε, κλίμακα, μια συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε διοξίδιο του άνθρακα. Όταν αυτό αυξηθεί, αρχίζει και δημιουργείται αυτή η τρύπα του όζοντος που λέμε. Αυτό είναι επακόλουθο, θα έλεγε κανείς, της ανάπτυξης, θα έλεγε κανείς. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι κάτι θετικό. Απλά πρέπει να γίνεται με έναν σωστό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε λάβει τα τελευταία χρόνια σωστές, ας πούμε, έτσι, πρακτικές έχουμε αρχίσει να υιοθετούμε, που είναι αυτό που λέμε η πράσινη συμφωνία εν τέλει που έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αρχίζει και λέει όλες οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν μία τάση να μειώνεται το αποτύπωμα του άνθρακά τους, παρελθόντος του χρόνου, μέχρι το 2030 να έχουμε φτάσει σε κάποια επίπεδα, μέχρι το 2050 κάποια άλλα, που είναι όλο και λιγότερα, και έτσι να γινόμαστε σε κάθε μας δραστηριότητα φιλικότεροι προς το περιβάλλον. Που δεν γινόμαστε. Υπάρχει μια στροφή, υπάρχει, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό, προκειμένου να δούμε αποτέλεσμα. Υπάρχει οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, υπάρχουν σοβαρά τεχνολογικά ερωτήματα πίσω από το πώς αυτό είναι εφικτό. Για παράδειγμα, μπορεί να παράγουμε ικανή ηλιακή ενέργεια, δεν έχουμε όμως ακόμα τη δυνατότητα σε μπαταρίες για να την αποθηκεύσουμε τόσο αποτελεσματικά όσο θα θέλαμε. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα δίκτυο παρακολούθησης στον Ειρηνικό, αν δεν κάνω λάθος, που δείχνει μια μετάβαση από μια φάση σε μια άλλη φάση. Πολύ σωστά. Έχουμε, πέρα από την κλιματική αλλαγή, που είναι μια μόνιμη και συνεχιζόμενη κατάσταση και έχει ένα ρυθμό μεταβολής εν γέννη, υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία είναι εποχιακά κατά κάποιο τρόπο, επαναλαμβανόμενα, περιοδικά φαινόμενα, τα οποία αυτά έρχονται και επικάθονται στην διαδικασία της κλιματικής αλλαγής. Τέτοια φαινόμενα είναι παγκόσμιας κλίμακας και αυτό που είναι χαρακτηριστικό λοιπόν φέτος και εξουσιαστής και όλη αυτή η κουβέντα για το πόσο πιο ζεστά θα είναι το καλοκαίρι και όλα τα σχετικά, η ξηρασία. Αυτή την περίοδο λοιπόν, διαβάζοντας τη διεθνή βιβλιογραφία, κανείς βλέπει ότι μεταβαίνουμε στο φαινόμενο El Niño. Το φαινόμενο El Niño είναι ένα φαινόμενο θαλάσσιο, στο οποίο τα νερά του Ειρηνικού κάτω από τον Ισημερινό προς τις δυτικές ακτές της Αμερικής, εκεί η Χιλή και Περού αρχίζουν να ζεσταίνονται και σιγά σιγά αυτό να επηρεάζει την ατμόσφαιρα και να δημιουργεί φαινόμενα τα οποία διαχέονται σε όλο τον κόσμο και έχουν μια συνολική επίπτωση. Το El Niño συνήθως φέρνει ψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρασία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το έχουν εντοπίσει οι Αμερικάνοι με ένα καινούριο σύστημα που έχουν εγκαταστήσει στον Νότιο Ειρηνικό και έχουν τώρα πλέον φτάσει σε μια πιθανότητα γύρω στο 90% και παραπάνω ίσως πλέον, γιατί το παρατήρησαν προς τις αρχές της Άνοιξης, όπου η πιθανότητα της εξέλιξης του φαινομένου ήταν γύρω στο 50%. Τώρα πλέον έχουν φτάσει σχεδόν σίγουρο ότι το φαινόμενο εξελίσσεται, θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και στο μεταξύ θα έχει επηρεάσει συνολικά το κλίμα και τη μετεωρολογία στον κόσμο, παγκοσμίως. Πρόσφατα, μάλιστα, να συμπληρώσω κιόλας ότι αυτό είναι μετάβαση από μια πολύ μακροχρόνια περίοδο από το El Niño, που είναι το αντίστροφό του, δηλαδή είναι ψυχρές συγκεντρώσεις υδάτινων μαζών στον ωκεανό, στην ίδια περιοχή, λίγο πιο κεντρικά όμως στον Ειρηνικό, και αυτό φέρνει ψυχρότερο καιρό, κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα.
Ποιες περιοχές επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την αλλαγή του σκηνικού σε μια παγκόσμια κλίμακα και θέλω λίγο να το εξειδικεύσουμε σε τοπικό επίπεδο. Παραθαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και ποιες οι επιπτώσεις στο επιχειρήν και τι πρέπει να προσέξει ένας επιχειρηματίας με ένα ορίζοντα 20-25 χρόνια μπροστά. Κοιτάξτε, εμείς και η Ευρώπη δηλαδή γενικότερα είναι στην ευρύτερη κλίμακα αποστάσεων από τις περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου, εκεί ανατολικά και δυτικά του Ειρηνικού ωκεανού. Για παράδειγμα, αυτή τώρα με την ανίχνευση του Ελνίου υπάρχουν πολλές χώρες της Ανατολικής Ασίας, στην Αυστραλία, στο Βιετνάμ, στις Φιλιππίνες, όλα αυτά τα μέρη, όπου έχουν ήδη βγάλει προειδοποιήσεις για ξηρασίες, λειψιδρία και έχουν αρχίσει να κάνουν ήδη control. Αυτά βέβαια είναι όλα στο διαδίκτυο αναρτημένα, όλες τις σχετικές ας πούμε αναφορές, και έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν έλεγχο στην χρήση νερού, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Εμείς μπαίνουμε στο δεύτερο επίπεδο ζώνης επιπτώσεων, δηλαδή είναι πιο ήπιες όσο απομακρυνόμαστε από αυτή την περιοχή. Βέβαια είναι χαρακτηριστικές. Γύρω στις 10 Μαΐου νομίζω έβγαλε μία ανακοίνωση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής κάτω από τον Κοπέρνικο, στο οποίο δίνει τις εποχιακές προβλέψεις και λέει ας πούμε ότι το καλοκαίρι φέτος θα έχουμε λίγο ψηλότερες βροχοπτώσεις από ότι τον μέσο όρο, χωρίς όμως δεν είναι τόσο σημαντικά ψηλότερες ώστε να βελτιώσουν τον δείκτη ξηρασίας, και χαρακτηριστικότερη περιοχή ήταν η Νότια Ευρώπη. Όπως επίσης θα έχουμε και κάπως ψηλότερες θερμοκρασίες, εκτιμούν ότι δεν θα είναι χειρότερες από τις περσινές οι αυξήσεις, το ποσοστό δηλαδή αυξήσεων, και εκεί θα είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο στη Νότια και στην Δυτική Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι περιοχές οι οποίες είναι στο επίκεντρο, θα έλεγε κανείς, του φαινομένου, έχουν ήδη βγάλει προειδοποιήσεις πολιτικής προστασίας, ναι, και να λάβουν προληπτικά μέτρα. Και σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο. Στις περιοχές τους. Στις περιοχές. Βεβαίως, ναι. βεβαίως. Ψάχνοντας κανείς μπορεί να το δει. Νομίζω στο Βιετνάμ διάβαζα ότι έχουν βγάλει από τον Απρίλιο κάποια προειδοποίηση. Και σε διάφορες άλλες χώρες. Η εκτίμησή σας σε παγκρίτο επίπεδο ποια είναι? Δηλαδή να πάμε λίγο και να φωτογραφίσουμε κάποιες περιοχές που πιθανότατα να χτυπήσει καμπανάκι για αυτές τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, η λειψιδρία είναι ένα πρόβλημα χαρακτηριστικό. Στην Κρήτη δεν είναι μόνο κλιματικό, θα έλεγα, το πρόβλημα. Χωρίς να είμαι ειδικός στο αντικείμενο, το πώς κανείς κάνει καλά τα εσωτερικά ύδατα, δηλαδή ποτάμια, πηγές και τέτοια, νομίζω ότι ένα σοβαρό πρόβλημα είναι ο χάρτης του νησιού. Αυτό το επίμηκες του νησιού, το οποίο φέρνει τους ορεινούς όγκους κοντά στην ακτογραμμή και έτσι δίνει, εγγένει λίγη διαδρομή του νερού από εκεί και του χιονιού, το όταν λιώνει, των νερών των εσωτερικών προς την θάλασσα όπου εκραίουν. Και έτσι υπάρχουν χαρακτηριστικά δύσκολες διαδικασίες ώστε να μπορέσει να το μαζέψει κανείς. Το μεγάλο στοίχημα για την ομάδα σας ποιο είναι το επόμενο διάστημα? Το μεγάλο στοίχημα πιθανόν το είδατε πρόσφατα, εγκαταστήσαμε επιτέλους. Σωστά. Και το καλύψαμε και δημοσιογραφικά. Το είχαμε καλύψει πριν, το έχει καλυφθεί και από το κανάλι δημοσιογραφικά βεβαίως. Καταφέραμε και εγκαταστήσαμε μέσα στα πλαίσια του έργου Ιλιάδα που κάνει το ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας. Εγκαταστήσαμε τους αισθητήρες, τους ωκεανογραφικούς που θέλουμε για την βόρεια ακτή της Κρήτης. Θα μπορούσαμε βεβαίως να τους τοποθετήσουμε οπουδήποτε σε ένα παράκτιο σημείο. Βρήκαμε μια καλή θέση με εύκολη πρόσβαση, με ενεργειακή παροχή, με διαδίκτυο κτλ. Στο ακρομόλιο του λιμανιού του Ηρακλείου έχουν εγκατασταθεί εκεί πέρα, λειτουργούν και αυτή τη στιγμή βλέπουμε και λαμβάνουμε τα δεδομένα. Να σας πω λοιπόν και κάτι το οποίο παρατηρήσαμε τώρα 10 μέρες που λειτουργούν, ότι ο καιρός ήταν τέτοιος ώστε δεν δημιουργούνταν ιδιαίτερα πάρα πολύ έντονα ρεύματα στην περιοχή μπροστά στο λιμάνι. Μάλιστα. Είναι μια εξέλιξη? Όχι, απλά ήταν μια παρατήρηση για τον καιρό που επικρατούσε και την κατάσταση της θάλασσας. Αυτό είναι μια απλή παρατήρηση, δηλαδή το τι μας έδειξαν. Δεν έχουν δείξει, ας πούμε, μια εποχή, μια ημερομηνία που είχαμε έντονη δραστηριότητα, έντονη μεταβολή στην Αναφερθήκαμε στις παρατηρήσεις του εργαστηρίου σας, αναφερθήκαμε στην ατζέντα του επόμενου διαστήματος, στα δεδομένα τα οποία έχετε στην κατοχή σας και κάνουμε αναφορά σήμερα. Είναι ένα ακόμα στοίχημα, ωστόσο, η περαιτέρω αύξηση του δυναμικού του εργαστηρίου σας.
με το, ξέρετε, να πείσουμε και νέους επιστήμονες να παραμείνουν στην Κρήτη, να παραμείνουν στην Ελλάδα, να επενδύσουν, να εμπιστευτούν το εργαστήρι, κατ' επέκταση του ΙΤΕ βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει ένα brain gain, έχουμε φέρει μια νέα μεταδιδάκτορα που έχει επιστρέψει από το εξωτερικό και έχει έρθει στο εργαστήριο, είναι και η κοπέλα η οποία ας πούμε μελετάει τους θαλάσσιους καύσονες, τους μεσογειακούς θαλάσσιους καύσονες. Όμως όταν κάποια στιγμή μίλησα για αυτό το πράγμα με τους συνεργάτες μου εκεί πέρα, πέραν από αυτούς, δηλαδή το πρόβλημα για αυτούς, όπως με σήμαναν και νομίζω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό το πράγμα, είναι ότι όχι μόνο αυτοί οι οποίοι φεύγουν και πώς επιστρέφουν, αλλά έχουν δείξει και αρκετή δυναμική και οι άνθρωποι που έχουν μείνει εδώ και έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να επιβιώσουν μέσα σε δύσκολες προηγούμενες περιόδους, σε δύσκολες συνθήκες για την έρευνα και τη χρηματοδότησή της σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, εμείς απευθυνόμαστε κυρίως σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Εκεί θα πήγαινα τώρα, στο κομμάτι της χρηματοδότησης. Το κομμάτι της χρηματοδότησης καλά πάει τελευταία. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει και μια κινητικότητα στα ΕΣΠΑ, σε εθνικό επίπεδο μιλάμε, δηλαδή πέραν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Πρέπει ωστόσο να το κυνηγάει κάποιος, πρέπει να έχει ένα σχεδιασμό που θα είναι υλοποιήσιμος. Σίγουρα. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις σε εθνικό επίπεδο πλέον αρκετές. Οι υποροφήσεις στα ΕΣΠΑ είναι ψηλότερες από ό,τι φαίνεται. Και πολλές, και αυτό το ψηλότερο αφορά σίγουρα και το κομμάτι της έρευνας. Διότι αν έχει όλο το σύνολο, δεν υπάρχει λόγος η έρευνα να υστερεί την αύξηση των απορροφήσεων, ας πούμε. Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις είναι πάντα ενεργές. Τώρα είναι μια καινούργια περίοδος με καινούργιες προσκλήσεις, στις οποίες προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε. Πρόσφατα καταφέραμε να βάλουμε και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό το έργο με το ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας, το οποίο υλοποιούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο ψηφιακό δίδυμο θάλασσας. Εκεί πέρα αρχίζει κανείς να χτίζει και επιμέρους επίπεδα, όπως για παράδειγμα ένα ψηφιακά δίδυμα που κολλάνε σε αυτό της θάλασσας για την βιοποικιλότητα. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουμε ένα καινούριο έργο ορίζοντα το οποίο αρχίζει και αφορά αυτά τα γαλάζια θαλάσσια πάρκα, όπου είναι προστατευόμενες περιοχές, αλλά οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα με το θαλάσσιο περιβάλλον τους, διάβρωση, ρύπανση κτλ. Αυτό ερχόμαστε να το κολλήσουμε στο προηγούμενο έργο που εκτελούμε. Είναι μια επέκτασή του και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάποια φορά όταν προχωρήσει και αρχίσει και ξεκινήσει, είναι τώρα στο ξεκίνημά του ακριβώς, όταν ξεκινήσει μπορούμε να το συζητήσουμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να αυτό. Πούμε και περισσότερα. Λοιπόν, κύριε Καμπάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Θα την επαναλάβουμε.